Το πολιτικό σύστημα, η πολιτική αντιπαράθεση κυριολεκτικά περπατάει στο τεντωμένο σκηνή μεταξύ σκανδάλων και σκανδαλολογίας. Υπό την έννοια ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν κάποιες από τις υποθέσεις αυτές ως σκάνδαλα, άλλοι ως σκανδαλολογία και τούμπαλοι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εμπειρία, την μακρά εμπειρία και την γνώση που έχετε, αυτό που έχει προκύψει ως θέμα, αυτό που λέμε κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων ή επευκαιρία, επαφορμή των υπουργικών καθηκόντων, είναι μια νομική, έτσι, νομική ή νομικήστικη αντιπαράθεση ή μπορεί να υποκρύπτει τον κίνδυνο της παραγραφής των αδικημάτων. Εδώ έχουμε τον κύριο Λοβέρδο, πρέπει να παράσει και εξηγήσεις για την υπόθεση της πιθανής δωροδοκίας εν πάση περιπτώσει. Η δωροδοκία εμπίπτει στο κατά την άσκηση ή εμπίπτει στην άλλη κατηγορία του επαφορμή. Κύριε Κοτρότση, μία δήλωση. Εγώ αρνούμαι να αξιολογήσω στοιχεία της δικογραφίας και να κάνουμε τη δίκη εδώ. Έτσι. Άλλοι είναι οι αρμόδιοι να δούνε πώς θα είπαν οι μάρτυρες, αν είναι επαρκή τα στοιχεία, εάν προκύπτει διάπραξη αδικήματος ή όχι. Δεύτερο, όσα χρόνια θυμάμαι, φεύγει, είναι πολλά. Ουδέποτε υπήρξε περίπτωση διαφθοράς οικονομικής ή οικονομικού, αν θέλετε, σκανδάλου ας έρθω, χωρίς να αποτελέσει αυτό αντικείμενο μιας διαπάλης μεταξύ των κομμάτων. Ουδέποτε υπήρξε πράξη ή πρόβλημα διαφθοράς, χωρίς να υπάρχουν οι σκανδαλολόγοι, σκανδαλοθυρία, σκανδαλολογία, που είναι όμως αυτοί που κάνουν οι σκανδαλοποίοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή σκανδαλιάριδες. Έτσι σημαίνει μετέωρο και τώρα να μιλάνε όλοι για σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά να αρνούνται να προσεγγίσουν πού μπορεί να είναι οι σκανδαλιάριδες. Αυτό το έργο, κύριε Κοτρότσε, επιτρέψτε μου, θα το επιτελέσει η μόνη αρμόδια που είναι, αυτό είναι η δικαιοσύνη. Τα εσείς πράγματα στο ερώτημα. Υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, μιας και το αναφέρατε. Επιτρέψτε μου. Εγώ, κύριε Κοτρότσε, δεν μ' αρέσει ο όρος σκάνδαλο. Γιατί στη χωάνη της πρόσληψης σκάνδαλα λέγονται όλα. Ναι, από τον τύπο που βλέπουμε τον πρωινό κάποιες ειδικές εφημερίδες, σκανδάλισε μία στη Μύκονο, σκανδάλισε ένας ιερέας, σκανδάλισε ένας δικηγόρος. Έτσι έχει γίνει αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία, την ελληνική γνώμη, ποιο. Όλα είναι σκάνδαλα. Κύριε Κοτρότσε, είναι έγκλημα. Έτσι το λέει ο ποινικός νόμος. Έγκλημα εναντίον των ασφαλισμένων, γιατί κλήθηκαν να πληρώσουν τη δική τους συνδρομή σε πανάκριβα φάρμακα αντικαρκυνικά, φάρμακα για την οχρά κοιλίδα. Έγκλημα κατά των δημοσιονομικών της χώρας. Έγκλημα. Και όχι σκάνδαλο γίνει. Έγκλημα. Καμιά δικαιοπολιτική, θα λέγαμε, παρέκταση σε βάρος της ανάγκης που έχει ο πολίτης να πιστεύει στην κρατική εξουσία, στα όργανα. Το διασπά, το συνθλίβει όταν ακούς συνέχεια τέτοιες ιστορίες για έγκληματα. Αλλά και έγκλημα κατά της ανάγκης που υπάρχει για μια αξιακή σταθερά στην ελληνική κοινωνία, ώστε να συγκροτείται πιστεύοντας σε αξίες. Αυτό λοιπόν το έγκλημα, ενώ είναι καταγράφεται, υψώνεται μία φωνή, σκάνδαλο. Μα αφού λέτε ότι είναι σκάνδαλο, ποιοι μπορεί να είναι η αρχή των πραγμάτων. Το άρθρο λοιπόν 86, τι λέει. Από τη στιγμή είναι ένα άρθρο σπυρί, κακό σπυρί. Για αυτό που είναι σύνταγμα. Πρέπει να αλλάξει. Αλλά υπήρχε πάντως όλα τα συντάγματα. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Πρέπει να αλλάξει όμως προς το Βελγίο. Ναι. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Και σε ό,τι αφορά, κύριε Κοτρότση, την ταχύτητα και αποσβεστική προθεσμία, ερεθιστική πρόκληση που έχουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί για να αποσβένεται η ευθύνη τους από τη διάπραξη κακουργημάτων ή πλημμυρημάτων. Δεύτερο, στην αοριστία που υπήρξε σκόπιμη, ποια υπάρχονται δεν υπάρχουν. Και τρίτον, σε μια λειψή διατύπωση ότι αμελητή τα στέλνει εισαγγελής χωρίς να κάνει μια. Αυτό αποτελεί για εκείνους που τους εισηγήθηκαν μια αντιθεσμική τραχύτητα.
αλλά και εκείνους που το ψήφισαν, μια πρωτοφανή έλλειψη ανακλαστικών. Με βάση όμως αυτό που ισχύει, τι έγινε. Συγκεντρώθηκε υλικό. Από ποιους? Από τους μόνους αρμοδίους, από τους εισαγγελείς. Τι έπραξαν αυτοί? Αμελητοί το απέστειλαν. Είχαμε ένα προηγούμενο με το βατοπέδι. Τότε δύο εισαγγελείς συγκέντρωσαν όλο το υλικό και ενώ ήταν έτοιμοι να το αποστείλουν, αμελητοί, αυτό έλεγε το Σύνταγμα, ο προϊστάμενος εισαγγελέας λέει: α, όχι, θα το επεξεργαστώ ή θα το δω. Τότε ξεσκώθηκε άλλο με το βατοπέδι. Ήταν τότε που παραιτήθηκαν οι δύο. Κολιούσης, Καλού, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και απιστάλλει στην Βουλή, έγινε ό,τι έγινε. Μια και επικραστήκατε μια ιδιότητά. Θέλετε να θυμηθείτε, κύριε Πρόεδρε, και τι έγινε? Θέλετε να θυμηθείτε ότι όλοι όσοι κατηγορήθηκαν με επιχειρέους τίτλους. Μα προσεπίρωση το λέει, κύριε Βαρβιτσιώτη. Όχι, προσεπίρωση το λέει. Γιατί άνθρωποι φύγαν από την πολιτική, βρεθήκα στο περιθώριο για μια δεκαετία. Θοδωρός ο Ρουσόφλος, ο Γκρουγκαράκης, ο Πέτρος ο Δούκας. Όχι, 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 όχι. Και κανένας από αυτούς. Για άλλους λόγους, κύριε Βαρβιτσιώτη. Άλλο πράγμα είπε. Αφήστε να το θυμίσω και συνεχίζουμε τις διακοπές. Πρέπει να πω, να κάνω μια άλλη δήλωση. Αυτά που λέω δεν συνδέονται με κανέναν απολύτως από όσους έχουν ακούσει τα ονόματά τους. Σέβομαι απολύτως και το δικαίωμά τους να υπερευστούν και αυτό το τεκμήριο αθότητας. Τελειώσαμε ως προς αυτό. Μια και αναφερθήκατε όμως σε μια άλλη ιδιότητά μου, το αυτονόητο, δεν υπερηφανεύομαι γι' αυτό. Όταν ήμουν στο Υπουργείο, ήρθε ένα φυσάκι για τη λίστα Λαγκάρ. Το μεσημέρι. Ούτε καν άνοιξανε το φάκελο που ήταν το φυσάκι. Το βράδυ ήταν στο γραμματέα της κυβέρνησης για να καθιστεί στη Βουλή. Χωρίς καν να τον ανοίξουν. Αμελητή λοιπόν. Τι έπραξε η Βουλή αφού έφτασε αμελητή? Μία επιτροπή βουλευτών 30, 40, 50 έκανε πρόταση για να κρίνει ολομέλεια αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη. Εδώ είναι το ζήτημα. Επελέγει η επιτροπή, η πλειοψηφία της οποίας διατύπωσε ένα πόρισμα. Τι? Απέχω. Δεν έχω αρμοδιότητα. Έτσι. Δηλαδή δεν ασχολούμαι καν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ασχολούμαι με κανέναν. Δεν κάνω διάκριση του ενός, του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, γιατί κρίνω ότι το αδίκημα της δωροδοκίας για το οποίο ερωτήθηκα ή υπήρχαν νήξεις, θα λέγαμε, η επιτροπή ή πλειοψηφία που συνέταξε το πόρισμα έκρινε ότι δεν είναι στα αδικήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Βουλή. Δηλαδή να αποφασίσει η Βουλή για να ασκήσει ποινική δίωξη, να συγκροτηθεί ειδικό δικαστήριο. Άρα λέτε, το εκλαϊκεύω, συγγνώμη, ότι η δωροδοκία δεν εμπίπτει κατά στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κατά το πόρισμα, κατά το πόρισμα της Επιτροπής. Ναι. Επιτρέψει. Και κατά την ομολογία στην υπόθεση του Τσογατζόπουλου. Θα φτάσω, θα τα πω. Αν μου το επιτρέπετε, θα τα πω όλα. Ναι, κύριε Ρουπακιώτη. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Τι έγινε λοιπόν? Από τη στιγμή που έκρινα αυτό η Επιτροπή, πλειοψηφία είναι, διατύπωσα το πόρισμά τη, δεν είχε το δικαίωμα ή δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί για αυτόν ή για εκείνον. Και τους 10 τους έστειλε πίσω στην εισαγγελία. Προσέξτε, εισαγγελία. Άρα δεν έκανε διάκριση του ενός ή του άλλου. Εισαγγελία στη συνέχεια, αρμόδια, εισαγγελίες διαφθοράς, αξιολόγησαν στοιχεία και τους τόσους έκριναν ότι δεν υπήρχαν καν στοιχεία, όχι ενδείξεις, ότι διαπράχθη κάποιο αδίκημα δωροδοκίας και έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο. Και τους άλλους ερευνάτε. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πρώτον, ότι δεν έγινε διάκριση σε κανέναν, άρα δεν στιγματίστηκε κανένας. Κατά τα άλλα, σημερίζομαι όλους να δούνε το όνομα και την πρόσωπό της στα μανταλάκια. Είναι οδύνη. Μόνο αυτή είναι δυστυχία όποιον συμμετέχουν στον δημόσιο βίο. Κάποια στιγμή να εμπλακούν με αδικία. Στο ερώτημα όμως που έγινε, και να μην αποφύγω, υπάρχει διχοστασία κατά πόσο το αδίκημα της δωροδοκίας είναι ή δεν είναι μέσα σε αυτά που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και αυτό θα το κρίνουμε, κύριε Ρουμπαγιώτη. Αν έχετε γίνει καλοσύνη. Ο μεγάλος αριθμός καθηγητών πανεπιστημίου λένε ότι δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή σε αυτά τα αδικήματα για τα οποία είναι αρμόδια η Βουλή. Γιατί η δωροδοκία δεν γίνεται κατά τη στιγμή που
που ο υπουργός σας κοίτα καθηκοντά του. Δηλαδή, ο μπορείς... κύριος Βενιζέλος, να σας διακόψω. Τέλειο, ναι, ναι, ναι. Βενιζέλος πριν δύο χρόνια. Δηλαδή, θα το ολοκληρώσει και θα πάω σε διάλειμμα ναι, ναι. Και αμέσως μετά θα δηλαδή, πάρει το τελειώσω. Δηλαδή, λέει αυτή η άποψη ότι μπορεί να δωροκηθείς πριν ή να δωροκηθείς μετά. Όχι κατά την έκδοση μιας ωφέλιμης απόφασης. Αυτά λένε οι καθηγητές οι περισσότεροι. Υπάρχει όμως και μια ψηφία. Πλην όμως για την πληρότητα της ενημέρωσης υπάρχει ένα βούλευμα που αφορά τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης για τα οπλικά συστήματα. Αυτό που είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Ναι. Και τι είπε το βούλευμα. Ότι η δωροδοκία είναι μέσα στα δικήματα που προβλέπει το άρθρο 86. Γι' αυτό δεν παραπέφτηκε ο συγκεκριμένος πρώην υπουργός για τα δωροδοκία. Και δεν θα παραπέμπονταν αν υπήρχε το ξέπλυμα. Για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από μια νόμιμη αιτία, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κατά συνέπεια, τι είχε γίνει τώρα, αφού θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ήδη εκλήθη ένας εκ των αναφερομένων να δώσει εξεγγίσεις. Ανομωτή, που σημαίνει ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Να δώσει εξηγήσεις και μετά πλέον τελειώνει η Βουλή εδώ. Δεν έχει καμιά αρμοδιότητα. Διότι απεφάσισε ότι δεν είναι αρμόδια μια και το αδίκημα της δωροδοκίας δεν εντάσσεται στο άρθρο 86. Άρα αφού θα δώσει, αν δώσει, την άδεια άρση ασυλίας, θα εξεταστεί η περίπτωση καθενός χωριστά. Αν υπάρχει και δεύτερος, δεν το ξέρω. Συμπεραίνουν. Η δικαιοσύνη λοιπόν είναι αρμόδια από εδώ και πέρα. Εάν θέλουμε πράγματι να φθανούμε υπεύθυνοι απέναντι στην ελληνική κοινωνία, καλά είναι να την εμπιστευτούμε. Είναι η μόνη αρμόδια. Και σας μιλάω εγώ που κατ' επανάληψη έχω πει, κύριε οικοδεσπότα, ότι καμία εξουσία δεν μένει ανέλεγκτη. Αλλά ο κοινωνικός έλεγχος προς τη δικαστική εξουσία πρέπει να γίνεται για να ζητηθεί το κύρος της και όχι να ευτελίζεται, όπως σημαίνει τώρα. Ευτελίζεται από ποιους και με αυτό να κλείσουμε. Από εκείνους οι οποίοι ρίχνουν στο τραπέζι ονόματα, λένε για μάρτυρες, λένε γιατί είπε ο τάδε του τάδε, γιατί η τάδε, πράγματα δηλαδή, που δεν συγκροτούν έναν θεσμικό λόγο που να ελέγχει τη δικαστική εξουσία. Αυτό που είπε... Μπορεί να μεταγνωρίζουν, κύριε Ρουμπακιώτη. Κύριε Ρουμπακιώτη, κύριε Κοντονή, αφήστε να το λέω. Όπως ο κύριος Φολάκης, για παράδειγμα. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό. Ο πρώτος... Να βάλουμε φυλακή τους πολιτικούς. Από την άποψη αυτή, ο κύριος Φολάκης είναι θετικό. Αλλά κύριε Μαργαρίτη, ο κύριος Ρουμπακιώτης, αν θυμάμαι καλά, όσο μιλούσατε, δεν σας διάκοψε. Όχι, δεν απαντήσατε πουθενά. Είπατε εσείς κάτι. Ας το ολοκληρώσει. Κάνει το σχολιαστή. Από την άποψη αυτή, το επαναλαμβάνω, να ενισχύσουμε το κύρος, όχι να την ευτελίζουμε. Αυτό που καλό είναι, χθες... καλό αυτό... είναι ναι, ναι. Να αποφεύγουν τα σχόλια πολύ περισσότερο τα θορυβώδη και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και στελέχη της αντιπολίτευσης και όσοι συμμετέχουν στο να σχολιάζουν και με το συμπάθειο. Τα μέσα ενημέρωσης. Να σας πω κάτι. Εάν βλέπατε να γιάσει εφημερίδες της Κυριακής, θα βλέπετε λέω ότι κάνουν μια ανατομία πλέον της δίκης. Έχετε απόλυτο ξέρουν δίκη. Τα πάντα. Υπομάρτυρες. Τι δεν υπομάρτυρες. Τελειώνω. Εσείς τα ξέρετε. Είναι μεγάλο θόρυβο. Τότε γιατί πού να το ξέρω. Γι' αυτό είπαμε να τα κλείστε, κύριε Ρουμπακιώτη, κλείστε. Εγώ δεν ξέρω τι δεν θέλατε. Αφήστε. Δεν ξέρω την τοπογραφία, άρα δεν συμμετέχω. Πού όμως τι γνωρίζω. Γνωρίζω ότι συγκεντρώθηκαν στοιχεία. FBI, μάρτυρες και έγινε μεγάλος θόρυβος για μάρτυρες κουκουλοφόρους. Κύριε οικοδεσπότα, κύριε δημοσιογράφη, πρέπει να σας πω ότι στο σύστημά μας το δικαιικό υπάρχει από το 2001 υπάρχει ακριβώς η δυνατότητα να παρέχει κάποιος την πληροφορία, την πληροφόρησή του και να έχει μια άλλη την αντιμετώπιση. Υπό ποιες προϋποθέσεις, μόνο, αμέσως θα το πω. Μόνο που τα πράγματα τα ολοκλήρωσε ένας νόμος το 2014 του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης. Γιατί καθιέρωσε τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, προστατευόμενους. Γιατί το έκανε αυτό. Το έκανε γιατί πιεζόμαστε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαστε υπό επιτήρηση χώρα, κύριε
Είμαστε υποπτήρηση. Είμαστε υποπτήρηση χώρα από την Επιτροπή Υπουργών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μάλιστα. Και από την Επιτροπή Εργασίας κατά της Ευρωπαϊκής. Βάλτε τελεία γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Και τελειώνω. Ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Στην εισηγητική έκθεση αυτού του νόμου, ο τότε υπουργός λέει ότι οι μάρτυρες αυτοί ωφελούν τα μέγιστα και ότι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την πληροφόρησή τους στην δικαστική εξουσία, η οποία μάλιστα βέβαια κρίνει την αξιοπιστία. Και όσο αξιόπιστοι είναι οι μάρτυρες που δίνουν το όνομά τους, που ορκίζονται τους πάντες, τα παιδιά τους, τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τα θεία, τόσο αξιόπιστοι ή μη αξιόπιστοι είναι και οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Όλα όμως κρίνονται από τους αρμόδιους. Λοιπόν, καθυστερήσατε να μιλήσετε, αλλά νομίζω ότι είχατε το χρόνο έτσι ολοκληρωμένα να περιγράψετε το ζήτημα και θα έχουμε τη δυνατότητα, έχω να σας θέσω και άλλα ερωτήματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αρχίζουμε τον δεύτερο γύρο αμέσως μετά. Αυτό το Σαββατοκύριακο η ΕΡΤ λέει όχι. Όχι στο φασισμό. Όχι στις ιδέες του. Όχι στους επιγόνους του. Όχι στις παραφιάδες, τους φίλους και τους συμμνητές του. Όσους τον νοσταλγούν και όσους τον φλερτάρουν. Σάββατο και Κυριακή, 20 και 21 Απριλίου. Όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ είναι αφιερωμένες σε αυτό το όχι. Όχι στο φασισμό. Από την ΕΡΤ. Το πλύσιμο των πιάτων δεν χρειάζεται να είναι τόσο περίπλοκο. Finish Power Gel Lemoni με δράση κατά των λοιπών. Διαλύεται γρήγορα και η απολυπαντική του δράση ενεργεί άμεσα ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα. Εκπληκτική καθαριότητα με το Finish Power Gel. Αυτήν την εβδομάδα στα ΑΒ, η Φθινόπολη φέρνει προϊόντα απίστευτα φθηνά στην Οδό 99. Μέχρι την Κυριακή. Ελληνικό κοτόπουλο μόνο 1,99 το κιλό. Αραβοσιτέλαιο ΑΒ 5 λίτρα μόνο 6,99. Βούτυρο λούρπαξο.